πριν αρχίσουμε εντελώς, επειδή εγώ σήμερα είμαι χαρούμενος, αλλά δεν μεταβιβάζεται γρήγορα η χαρά, και να το εξηγήσω. Μπορεί μερικοί από εσάς που δεν έχουν ιδέα τι είναι η ΑΟΣ, δεν μπορούν να καταλάβουν γιατί κάποιος μπορεί να είναι χαρούμενος, αλλά θα το πω λίγο πιο λαϊκά. Άρα, στο πλαίσιο της ΑΟΣ, αν θυμάστε καλά, είχαμε 20 θαλάσσια οικόπεδα που βγάλαμε σε έναν διαγωνισμό. Το ξέρετε αυτό, αν το ξέρετε τώρα. Και πριν μερικές μέρες βγήκε το θαλάσσιο οικόπεδο 2, στην πραγματικότητα για να γίνει μια σύμβαση εντός του μηνός, αλλά επειδή είμαστε στην Ελλάδα θα γίνει εντός αυτός του μηνός, και εχθές βγήκε το θαλάσσιο οικόπεδο 10. Αλλά αυτή είναι η περιοχή προς δυτικά Πελοποννήσου, επειδή θα τα έπαιρναν όλα τα λεφτά αυτοί που είναι στο Ιόνιο. Αυτοί που είναι από την Πελοπόννησο, να ξέρετε ότι είναι πιο κοντά σας, άρα όσο αφορά τις περιφέρειες, το 5% θα πηγαίνει στην περιφέρεια Πελοποννήσου. Αυτό το λέω τώρα έτσι, σας παίρνω από την ψύχρα από τα κάτω, ενώ από τα χρήματα, για όσους έχουν ακόμα. Λέω απλώς ότι όταν ακούτε για πράγματα που αφορούν την ΑΟΣ, έτσι θεωρητικά, λέτε θα ήταν καλό να γίνει μια φορά. Στην πραγματικότητα έχει αρχίσει. Το παράδοξο είναι ότι αναγκάζομαι εγώ να πάω να ψάξω στα κυβερνητικά έγγραφα για να δω πού θα το ανακοινώσουν επίσημα. Άρα τώρα να ξέρετε ότι μπορείτε να το βρείτε στο Υπουργείο ΙΠΚΑ, το οποίο είναι το ΙΠΑΠΕΝ, αλλά συνεχίζει να γράφει στο ΙΠΚΑ, και αυτό είναι ένα θέμα. Αλλά μην τα ψάχνετε στο ΙΠΑΠΕΝ, δεν υπάρχει, αλλά στο ΙΠΚΑ υπάρχει. Αλλά με τον άλλον υπουργό. Είμαστε εντάξει, άρα τώρα δεν ξέρω να σα χαροποίησα εντελώ, γιατί χαμογελάμε ήδη. Απλώ να ξέρετε ότι γίνεται και μόνο περιμένουμε και το τρίτο. Άρα θα είναι για τα ελληνικά πετρέλαια. Το προηγούμενο ήταν για τα ελληνικά πετρέλαια, η εταιρεία Total και Edison. Για όσους είναι από την Κρήτη, θα περιμένετε ακόμα να κάνουμε δεύτερο γύρο, γιατί στον πρώτο γύρο δεν μας άφησαν εντελώς να κάνουμε κανονικά. Και τέλος πάντων, προχωράμε σε αυτό το τομέα. Είναι μια πράξη δικαίωσης και δικαιοσύνης ενάντια σε διάφορες πράξεις βαρβαρότητας που βλέπουμε. Απλώς, όπως σας έλεγα, με ενοχλεί ένα πράγμα. Αυτή την περίοδο ο ελληνικός λαός είναι δύσκολο να έχει καλά νέα. Δηλαδή, έχω να τα ψάξεις. Και είναι μερικοί από εμάς που πιστεύουν ότι δεν υπάρχουν καλά νέα. Και λες, εφόσον έγινε, γιατί δεν το διαδίδουμε, αφού είναι επίσημο. Δηλαδή, σας το λέω τώρα πια, όπως σας διαβάσω το δελτίο τύπου του Υπουργείου. Είναι επίσημο και μάλιστα στο δελτίο τύπου λέει ότι σύντομα θα υπογραφτεί η σύμβαση για το προηγούμενο. Βέβαια, επειδή είμαστε όλοι Έλληνες και ξέρουμε τι σημαίνει σύντομα, που σημαίνει πάνω κάτω, δεν ξέρεις ποια ημερομηνία θα κάνεις. Όταν κάποιος σας λέει σύντομα στην Ελλάδα, σημαίνει ότι δεν ξέρει την ημερομηνία. Και μετά είναι η μεγάλη ελπίδα που πεθαίνει τελευταία, δηλαδή κάποτε θα γίνει. Άρα αυτό θα γίνει. Και έχει ενδιαφέρον γιατί για όσους ελπίζω να μην έχουμε εδώ ανθρώπους που πιστεύουν ότι η Ελλάδα δεν έχει καμία δυνατότητα στον τομέα του πετρελαίου και του φυσικού αερίου, κανονικά τώρα την έχει πεπατήσει εφόσον έχω. Αυτά. Άρα ήταν απλώς μια μικρή εισαγωγή μοιρασιάς τεχνητής χαράς, μάλλον τεχνητής μοιρασιάς χαράς. Και όσοι μετά θα το απολαύσουν, θα το γιορτάσουν.